αυτό, τι πλάκες κάνουνε. Τα παιδιά, γιατί τώρα είμαι στη Θεσσαλονίκη, όπου βρεθώ και που σταθώ, μεγάλη, μικρή, τα παιδάκια. Εσείς δεν είστε η νονά με το κόκκινο το φουστάνι, τους έχει κάνει εντύπωση. Δηλαδή, τέτοια αγάπη που παίρνω, τι να σου πω. Χαίρομαι τόσο πολύ. Όταν έγινε αυτή η πρόταση, τον κύριο Πολύκαρπο, μου είπε αν εμείς κάνουμε κάτι διαφημιστικό στην εταιρεία αυτή, να μην πω το όνομα, τι να κάνω. Αν και δεν έχει ανάγκη φυσικά. Μην το πεις γιατί όχι. Είναι διαφήμιση. Εντάξει. Ξέρω ότι κάνετε κι εσείς διαφήμιση όμως εγώ. Διαφημίσεις στο Star, αλλά οι διαφημίσεις πληρώνονται. Εντάξει. Δεν πειράζει. Τέλος πάντων, και με ρώτησε αν θέλω ας πούμε να είμαι η νονά. Εγώ το δέχτηκα αμέσως γιατί μου άρεσε η ιδέα αυτή και έπειτα εγώ Τατιάνα μου δεν είμαι η νονά του Πάσχα. Θα σου πω κάποια πράγματα που εντάξει, όπως δεν τα ξέρει. Και που δεν πρέπει να υποθούν, αλλά τώρα που το έφερε η συζήτηση. Εγώ είμαι νονά όλων των χρόνων, όσο θα ζω. Δηλαδή, πού μπορώ να βοηθήσω. Χρήματα θα είναι, που αυτό το καιρό βέβαια δεν μας περισσεύουν, έτσι. Από αυτά που μπορώ. Τρόφιμα θα είναι, στα ιδρύματα θα πάω, θα τραγουδήσω, στο στρατό, οπουδήποτε. Δηλαδή, τα κάνω αυτά. Είναι κάτι που μου πηγαίνει και γι' αυτό ίσως οι άνθρωποι κάτι είδαν και κάτι τέτοιο και μου έκαναν την πρόταση αυτή. Και εγώ, να σου πω κάτι, δεν ακούω σχόλια άσχημα. Ποιος τολμάει, βέβαια, να μου το πει εμένα, που λέει και το τραγούδι. Αλλά τώρα από πίσω μου, σίγουρα ο καθένας έχει τη γνώμη του, θα πει τα δικά του. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Το χαίρομαι τόσο πολύ, τι να σου πω. Κατερίνα μου, δεν σχολιάσανε σένα αρνητικά. Α. Δηλαδή τα αρνητικά σχόλια. Νομίζω ότι. Επειδή εσύ έχεις διαγράψει μια πολύ σημαντική πορεία στον χώρο του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Θέλω να πιστεύω. Και γενικώς έχεις πολλές αγάπες και συμπάθειες με όλο τον κόσμο. Κανείς δεν θα πει για την Κατερίνα. Τα σχόλια που ακούστηκαν δεν ήταν για σένα. Ήταν περισσότερο, αν θέλεις, κάποια αρνητικά. Γιατί υπήρξαν και πολέμοι των αρνητικών σχολείων. Καλά, δηλαδή, καλά. Υπήρξαν κριτικοί οι οποίοι έκαναν αρνητική κριτική. Υπήρξαν άλλοι κριτικοί που βγήκαν και τάχωσαν στους κριτικούς που έγραψαν αρνητικές. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τα σχόλια ήταν περισσότερο για αυτό που προβάλλεται, αν θέλεις, ως Ελλάδα μέσα από αυτό το δημοσιογραφικό. Η Ελλάδα πώς είναι, παιδιά. Σποτ, ότι ο κύριος με το φανελάκι που γυρνάει τα δεν αρνή, είναι η Ελλάδα αυτή, δηλαδή. Και το τραγούδι το λαϊκό που ακούγεται και εσύ με την τουαλέτα, η κυρία με το ξανθό πλατινέ μαλλί το ξασμένο. Ας πούμε και το, τη πετσούλα, αυτό που προβάλλεται ως Ελλάδα θεωρούν κάποιοι ότι δεν είναι αυτό η Ελλάδα. Τι είναι η Ελλάδα, το Ντουμπάι να πάμε να κάνουμε το Πάσχα. Η Ελλάδα είναι, εγώ μεγάλωσα σε λαϊκό γειτονιά, δηλαδή στην αυλή. Εκεί έγινε και στην αυλή το ίδιο, ήταν ένα σπιτάκι εξοχικό, είχε η λιακάδα. Ο άνθρωπος με το φανελάκι είναι ο Χασάπης, ο οποίος έφερε το αρνί και το έψινε. Τι έπρεπε να βάλει κουστούμι, δηλαδή να δείξουμε τι. Δεν κατάλαβα. Η νονά έτυχε να είναι στα νήσια, έβαλε μια τουαλέτα. Τι να βάλω, να πάω με την ποδιά να δείξω πόσο απλή είμαι, δηλαδή αυτά τα ψεύτικα πράγματα. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το Πάσχα το ελληνικό. Αυτό είναι γιατί και εγώ είμαι Ελληνίδα και έτσι ζω το Πάσχα. Στην αυλή, με τους συγγενείς, με τους γειτόνους, έτσι δεν γίνεται. Και τώρα, πώς το βλέπουν το Πάσχα ο καθένας, δεν ξέρω. Τι να σου πω. Έχει βγει μέχρι και έτσι πλάκα στο Facebook με τη Στανίση Σελαμπάδα, το έχεις δει αυτό. Εγώ δεν... Είναι, καλά, είναι θεϊκό αυτό. Είναι θεϊκό. Επειδή το χειρίζεται ο αδερφός μου. Θα στο δείξω εγώ τώρα. Και πολλοί φίλοι. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο αυτό. Γιατί. Θες να το δεις, έχεις πλάκι. Είμαι τόσο... Δεν είναι κακό, δεν είναι... Το έχουμε μέσα στο βίντεο βάλει. Δεν είναι κακό, είναι χαριτωμένο. Και το τραγούδι είναι... ακόμα. Πώς είναι οι λαμπάδες, αν θέλεις, στα γνωστά μαγαζιά, που είναι ένα κουτί, που έχουν και δωράκι μέσα, έχουν και CD, έχουν κάτι, έχουν κάτι μπάρμπι. Ένα τέτοιο είναι, το οποίο είναι ροζ, είναι έτσι, και είναι χαριτωμένο. Είσαι εσύ στη μέση, ναι. Έχει πλάκα. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο και σε λίγο θα πούμε περισσότερα. Ποιος τολμάει να μου δώσει την αγάπη, ποιος τολμάει να μου πει πως μ' αγαπά. Ρε τι σου δώσανε, αρσενικό σου δώσανε. Είναι θηλυκό, κοριτσάκι. Κοριτσάκι. Α, ορίστε. Αυτά είναι... Όχι, κάνεις λάθος. Άσχετος είσαι. Καλά, θα τα δοκιμάσουμε για να σου πω. Γυναίκα τα λεμόνια, έλα κορίτσι μου τα λεμόνια. Αχ, μωρό μου.
είναι το απόλυτο διαφημιστικό hit. Στα μπούτια, στα μπούτια! Κατερινάκη! Πετσούλα! Το κατε...